Υπάρχει κι ένας που 1,5 χρόνο τώρα, όσοι τον παρακολουθούν, έχει πει εν είδη χρησμού μαντίου ότι ο Ερντογάν δεν κάνει τις εκλογές για να τις χάσει. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και όταν το ρωτήσαν πριν 15 μέρες γιατί είναι τόσο ήρεμος, κάτι θα ξέρει, είπε. Προηγούμενη εβδομάδα μας είπε, δεν ξέρω τι θα γίνει στην κάλπη, αλλά ο Ερντογάν δεν χάνει. Και είναι ο κύριος Δημήτρης Σταθακόπουλος, και επειδή χθες μου στέλνατε όλοι μηνύματα ότι όλοι οι άλλοι πήγαν κουβά, αλλά ο Δημήτρης ήταν μέσα. Καλημέρα κύριε Σταθακόπουλε. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, αγαπητέ Γιώργο, καλημέρα στους ακροατές. Εντάξει, εσείς τώρα έκπληξη δεν έχετε κύριε Σταθακόπουλε, Εγώ τι, δεν άκουσα συγγνώμη. Έκπληξη δεν έχετε από το αποτέλεσμα. Έκπληξη. Ναι. Όχι βέβαια. Λοιπόν, πέρα από το αστείο τώρα, τι πιστεύετε ότι στην ουσία έχει συμβεί στην Τουρκία την Κυριακή και που αφορά και εμάς βέβαια? Λοιπόν, τα τελευταία 2 χρόνια γινόντουσαν δημοσκοπήσεις εν δυνάμει που βάζανε απέναντι από τον Ερντογάν πιθανούς ανθυποψηφίους του. Τον Ιμάμογλου, τον Γιαβάς, μέχρι την Αξενέρ και βεβαίως και τον Κιλιτσάρογλου. Από όλους έχανε ο Ερντογάν. Από όλους. Στις δημοσκοπήσεις, τις υποτιθέμενες. Ο μόνος με τον οποίον ισοψηφούσε ήταν ο Κιλιτσάρογλου. Επομένως, το επιτελείο Ερντογάν και ο ίδιος γνώριζε τι το περιμένει όταν κάποια στιγμή θα έρθουν οι εκλογές. Ότι η τάση, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ήταν έναν δεύτερος. Επομένως, έπρεπε να επιλέξει ποιον θέλει αντίπαλό του. Και επέλεξε ποιον θέλει αντίπαλό του. Τον Κιλιτσάρογλου. Γι' αυτό λοιπόν τι έκανε. Φρόντισε να διαρρεύσει την αλήθεια αυτά. Ότι ο Γιαβάς ήταν δικηγόρος σε δίκες. Ο Δήμαρχος Άγκυρας, έτσι. Σε δίκες κατά των Κούρδων. Άρα να στρέψει το κουρδικό στοιχείο που τυχόν θα ψήφιζε ως υποψήφιο πρόεδρο τον Γιαβάς εις βάρος του Γιαβάς. Φρόντισε συνέχεια να ασκηθεί η ποινική δίωξη που γνωρίζετε. Και με το αποστέρηση του δικαιώματος εκλέγει και εκλέγεσαι στον Ιμάμογλου, όπου καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό, πρωτοδίκως δηλαδή, ο Ιμάμογλου, έκανε έτσι αναστολής, έκανε έφεση, όμως τι συμβαίνει αυτό, ότι αν κατέβαινε ο Ιμάμογλου υποψήφιος πρόεδρος, όταν θα τελεσιδικούσε η υπόθεσή του, στο Γιουξέκ Διβάν, στο αεροπάγο του δηλαδή, μετά από 2 χρόνια περίπου, θα υπήρχε το ερώτημα παύσης του και αναδρομικής ισχύσης αποφάσεως και να του λέγανε εκλέχθηκες μεν πρόεδρος, αλλά δεν μπορούσες να είσαι υποψήφιος γιατί είχες μια πρωτόδικη απόφαση τότε καταδικαστική, η οποία επικυρώθηκε στον αεροπάγο τον τουρκικό. Άρα ως εκ τούτου εκπίπτεις του αξιώματος. Άρα λοιπόν η Μάμογλου και η συναυτό δεν θα μπορούσαν να το διακινδυνεύσουν. Δηλαδή να εκλεγεί ενδεχομένως πρόεδρος ένα του Ερντογάν, εγώ θεωρώ ότι, παρένθεση δικιά μου κρίση αυτή, ούτε ο Ιμάμογλου θα μπορούσε να εκλεγεί ένα του Ερντογάν, ας λένε ότι θέλουν όλοι. Και από εκεί και πέρα απέμενε η Αξενέρ, η οποία βεβαίως δεν είναι αρεστή στο 90% των Τούρκων, και έμενε και ο Κιλιτσάρογλου, ο οποίος είχε ένα προφίλ μετριοπαθές. Ουσιαστικά έχει ασχοληθεί ο άνθρωπος με γραφειοκράτης, δεν έχει το προφίλ του ηγέτη και σε κάθε περίπτωση και ηλικιακά αν θέλετε και πολιτικά βρίσκεται σε μια αποδρομή, δηλαδή είναι 75 ετών ο άνθρωπος, πώς θα μπορούσε να σηκώσει μια Τουρκία στην πλάτη του με τα προβλήματα που τέλος πάντων φαίνεται ότι έχει, αλλά η Τουρκία είναι και το ντερίντεβλε, το βαθύ κράτος, το οποίο οι καθημερινοί αναλυτές και ο πολλής κόσμος ή δεν γνωρίζουν, τέλος πάντων δεν είναι υποχρεωμένοι και να γνωρίζουν, γιατί η Τουρκία είναι μια χώρα που φαίνεται τι είναι και μια χώρα που δεν φαίνεται τι είναι, που είναι και η ουσία της, όμως το βαθύ της κράτους. Το οποίο αγνοούν οι πολλοί και δεν αρκεί να είσαι αναλυτής διεθνών σχέσεων ή διεθνών θεμάτων για να λύσει την Τουρκία. Η Τουρκία είναι μια sui generis χώρα, μια ιδιογενής ιδιότυπη χώρα, η οποία πρέπει να ασχοληθεί αποκλειστικά και μόνο με την Τουρκία σε όλη τη ζωή και πάλι. Αν καταλάβεις ακριβώς πώς λειτουργεί η Τουρκία. Δεν ερμηνεύεται η Τουρκία και δει από τον ελληνικό αξιακό κώδικα και από το που εμείς νομίζουμε ότι είναι η Τουρκία, και αυτό το λόγο και πέφτουν έξω όσοι προσπαθούν να την αναλύσουν, να την προσεγγίσουν. Κλείνει μεγάλη αυτή η παρένθεση. Υποκειμενική κρίση είναι αυτή. Από την εμπειρία μου 40 χρόνια ασχολούμενος με την Τουρκία και τους Τούρκους. Τα 18 μου, και αν αφήσουμε και στη δικιά μου γνώση και εμπειρία και την εμπειρία του δασκάλου μου, τον Νέο Κλεισάρη,
που έφυγε από τη ζωή στα 70 του, νικημένος από την γνωστή ασθένεια. Αντιλαμβάνεστε ότι η εμπειρία και η γνώση που έχω αποκομίσει από αυτόν τον άνθρωπο αφριστικά είναι μεγαλύτερη της ηλικίας μου κιόλας. Ναι, αλλά κύριε Σταθακόπουλε, συγγνώμη. Μια χαρά, και τα έχετε πει και τα έχετε σημειώσει με πολύ προσοχή, αλλά εδώ δεν έπεσαν έξω οι δημοσκοπήσεις μόνο σε σχέση με τον Κιλιτζάρογλου που θα κέρδιζε από 5 έως 10 μονάδες. Εδώ το κοινοβούλιο που θεωρούσαν ότι το χάνει ο Ερντογάν, ο Ερντογάν έχασε 22 έδρες, κράτησε την πλειοψηφία. Έτσι. Και να το πω και διαφορετικά, επειδή ακούω ολονών τις αναγνώσεις, πρέπει να αντιληφθούμε στην Ελλάδα, εσείς μας εισαγάγατε σε αυτόν τον τρόπο σκέψης, να σκεφτόμαστε πως σκέφτονται οι ίδιοι και όχι όπως θέλουμε εμείς, ότι ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή πάει μεν σε δεύτερο γύρο με 49,6-04 και θα το είχε καθαρίσει από τον πρώτο, αλλά είναι μόνο στο εναντίον όλων. Δηλαδή το 50% του τουρκικού λαού είναι Ερντογάν. Τι λέμε τώρα, όλοι οι υπόλοιποι είναι 20, συν 10, συν 5, συν 4. Με συγχωρείτε δηλαδή. Εκεί θα καταλήξω. Ωστόσο το ειδοποιήσατε, έχετε τη γνώση και την εμπειρία. Και αυτό είναι το σωστό ερώτημα και θα σας πω ακριβώς. Επομένως λοιπόν, αφού έκανα αυτή τη μεγάλη παρένθεση προηγουμένως, ο Κιλιτσάρογλου ήταν αυτός που επιλέχθηκε ως αντίπαλος του Ερντογάν από τον ίδιο τον Ερντογάν. Εν αγνία της αντιπολίτευσης η οποία τον στήριξε, η μόνη η οποία το έπιασε τι γίνεται ήταν η Αξενέρ και ο Ιμάμογλου, ο οποίος διέσωσε τη δικιά του έτσι προσωπικότητα για το μέλλον. Προσέξτε τώρα. Ο Κιλιτσάρογλου λοιπόν ήθελε να είναι υποψήφιος πρόεδρος, θεωρούσε ότι μπορεί να νικήσει τον Ερντογάν, διότι πράγματι υπήρχε και υπάρχει ένα αίτημα στην Τουρκία για αλλαγή, αυτορύθμιση ουσιαστικά. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η αλλαγή ηγέτεται και καλά. Σημαίνει αλλαγή στην πορεία πλεύσης, σε κάποια πράγματα κοινωνικά, καθημερινότητας. Ο Κιλιτσάρογλου λοιπόν, θέλοντας να είναι υποψήφιος, ο Ιμάμολου τον του είπε, ναι εσύ θα πας μπροστά. Γιατί το έκανε αυτό ο Ιμάμολου? Διότι γνώριζε ότι αυτή τη στιγμή θα έχανε, ό,τι και αν λέγανε οι αναλυτές Έλληνες και ξένοι, θα έχανε τον Ερντογάν αυτή τη στιγμή ο Ιμάμολου, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο. Γι' αυτό το λόγο τι έκανε, κράτησε την υποψηφιότητά του για την μεταερντογανική εποχή που αναγκαστικά θα έρθει, γιατί υπάρχει και ο βιολογικός χρόνος, τι να κάνουμε, και ο πολιτικός χρόνος που κάποια στιγμή τελειώνει. Ορθώς λοιπόν ο Ιμάμογλου δεν διέσπασε το κόμμα του, το ΤΣΕΧΑΠΕ, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, είπε δεν θα επιμένω να είμαι εγώ υποψήφιος, δεν θέλω να είμαι υποψήφιος, έντεχνα αν θέλετε το έκανε και καλά έκανε πολιτικά για τον εαυτό του. Άφησε μπροστά τον Κιλιτσάρογλου. Η Αξενέρ είπε: παιδιά, θα χάσουμε με αυτόν. Δεν εμπνέει, δεν είναι ηγέτης. Γι' αυτό πενόβγαινε, αν θυμόσαστε, αρχές Μαρτίου, στις συναντήσεις που κάνανε για την τελική κατάληξη. Ποιος θα είναι εκείνος υποψήφιος. Τέλος πάντων, αποφασίστηκε να είναι ο Κιλιτσάρογλου. Παρότι και οι Γερμανοί θέλαν να προωθήσουν, σας το είχα πει πριν τρία χρόνια. Τον Μπαμπατζάν. Τον Μπαμπατζάν, σας το είχα πει το Μάιο του 20, ότι θέλαν να προωθήσουν τον Μπαμπατζάν. Δεν βγήκε η εξίσωση και αυτός φυλάσσεται ως προσωπικότητα για την μεταρρεντογανική εποχή, ως προσωπικότητα στην Τουρκία. Λοιπόν, κατεβαίνει ο κοινής αποδοχής ο Κιλιτσάρογλου και οι δημοσκοπήσεις τον έφερναν να κερδίζει από 1,5 μονάδα μέχρι 10 και μονάδες τον Ερντογάν. Ποιος έκανε αυτές τις δημοσκοπήσεις και τι κλίμα θέλαν να δημιουργήσουν? Προσέξτε, στην Τουρκία οι αντιερντογανικοί επί 20 χρόνια ιτώνται. Και υπάρχει η λογική της χαμένης ψήφου. Στα τουρκικά το μεταφράζω τώρα έτσι περιφραστικά κάπως. Λένε ότι ό,τι και να κάνουμε θα κερδίσει ο Ερντογάν. Επομένως, ή δεν πάμε να ψηφίσουμε, ή τέλος πάντων ψηφίζουμε πιο χαλαρά και ενδεχομένως και μικρότερα κόμματα. Από αυτά που δεν μπαίνουν στη Βουλή ποτέ. Και ειδικά η νεολαία το κάνει αυτό, κατά 80% στην Τουρκία. Περνάει ο χρόνος, βλέπουμε ότι οι δημοσκοπήσεις αρχίσαν λίγο-λίγο να κλείνει η ψαλίδα. Όμως ποιος το έφτιαξε όλο αυτό, το κλίμα? Οι σύμβουλοι του Αλτελήμασά, του τραπεζιού των 6 δηλαδή, τη συμμαχία των 6 κατά του Ερντογάν. Και ποιοι ήταν αυτοί οι σύμβουλοι? Αυτοί όλοι οι σύμβουλοι είναι Ευρωπαίοι και Αμερικάνοι. Μάλιστα. Δεν υπήρχε ούτε ένας Τούρκος, μου είχατε πει πριν τις εκλογές. Σε ακριβώς. Μια επικοινωνία. Ήταν Αμερικανοί, Άγγλοι, Γάλλοι, Γερμανοί, Ιταλοί. Αυτοί είναι οι εταιρείες οι οποίες συμβούλησαν για το επικοινωνιακό και τους είπανε πρέπει να δημιουργήσουμε μια παράσταση νίκης
για να καταπολεμήσουμε την ιτοπάθεια και τη λογική της χαμένης ψήφου στους αντιερδογανικούς. Και του δημιούργησαν αυτό το ύφος και το κλίμα, αλλά προσέξτε, το εισπράξαμε οι μη Τούρκοι, δηλαδή οι Έλληνες, οι Ευρωπαίοι, η υπόλοιπη δυτική κοινωνία. Εκεί έκανα και ένα στρατηγικό λάθος, γιατί ακριβώς δεν ξέρουν την οτροπία των Τούρκων. Επικοινωνήθηκε ότι κερδίζει, ότι είχε αέρα νίκης ο Κιλιτσαρόγλου και επομένως πάμε να ψηφίσουμε, γιατί η μία ψήφος η δικιά μου θα κάνει τη διαφορά. Πάμε να ψηφίσουμε. Αυτό νόμιζαν ότι θα περάσει στους Τούρκους. Δεν πέρασε. Επίσης, ο δυτικός τύπος έβαλε την περασμένη εβδομάδα κατά του Ερντογάν, έτσι, σοριδών, ομοβροντία. Ο δικτάκτορας, ο έτσι, ο αλλιώς κτλ. Και βγαίνει και ο Economist και λέει ότι οι πιο σημαντικές εκλογές του 23 παγκοσμίως είναι της Τουρκίας. Μάλιστα. Βούτυρο στο ψωμί του Ερντογάν. Βγαίνει ο Ερντογάν λοιπόν και λέει στον τουρκικό λαό, που ανοήτως δεν έχουν εξετάσει όλοι αυτοί οι επικοινωνιολόγοι, ότι κατά 70% ο τουρκικός λαός, ασχέτως του κόμματος ψηφίζει, είναι παντελώς αντιδυτική και αντιαμερικανή. Και σου λέει ο Ερντογάν, βλέπετε που δεν κινδυνολογώ και έχω δίκαιο ότι η Δύση τα βάζει μαζί μας. Δείτε τα έντυπά τους, δείτε τι λένε οι αρχηγοί τους για μας, που εγώ ταυτίζομαι με εσάς, άρα τα βάζουν με εσάς γιατί εγώ είμαι ο Μπαμπατζίμ, δηλαδή ο Πατερούλης. Ο τουρκικός λαός το εισέπραξε αυτό. Είπε μάλιστα, εμείς γίναμε από απλή χώρα που κάνει εκλογές, αναβαθμιστήκαμε σε περιφερειακή δύναμη και σύμφωνα με τον Economist συνομολογείται ότι είμαστε μια κεντρική πλέον δύναμη όπου ο κόσμος παγκοσμίως ασχολείται με τις δικές μας εκλογές ως να είμαστε Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό συνομολόγησε ο Economist. Οι πιο σημαντικές εκλογές, λέει, του 23 στον κόσμο είναι της Τουρκίας. Μάλιστα, βούτυρο στο ψωμί λοιπόν του Ερντογάν να πει: ορίστε κύριοι, εγώ σας αναβάθμισα και σας έκανα κεντρική δύναμη γεωπολιτική. Τα βάζουν με μένα, αλλά ουσιαστικά τα βάζουν με εσάς. Φωνούν αυτό το οποίο είμαστε και αυτό το οποίο πάμε να γίνουμε και το όραμά μας. Σας έχω όραμα για τα επόμενα 100 χρόνια για τα παιδιά και τα εγγόνια και τους επιγόνους μας. Πάμε να τους μπούμε στο μάτι και να πάμε εκεί που η αγγλοσαξονική γεωπολιτική σχολή σκέψης από την εποχή του ψυχρού πολέμου μέχρι σήμερα λέει ότι θα κατέχει το μέλλον της ανθρωπότητας αυτός που θα κατέχει την Ευρασία. Από την εποχή του Μακίντερ μέχρι σήμερα τον Μέρι Σάιμερ της σχολής του Σικάγου. Αυτό λένε οι Αγγλοσάξονες και οι Αμερικανοί. Ότι το μέλλον της ανθρωπότητας είναι στην Ευρασία και δεν το λέει ούτε η Ρωσία, ούτε αυθαίρετα η Τουρκία αυτό. Ο Τούρκος πρόεδρος, λοιπόν, κύριε Σαχίνη, αν θυμόσαστε από πέρυσι με το πέρας της ασκήσεως ΕΦΕΣ τον Ιούνιο του 2022, είχε πει ότι στρέφουμε στην Ευρασία. Και θυμόσαστε πάλι ότι ήμουν ο πρώτος στον πόλεμο της Ουκρανίας που σας είχα πει ότι ο Ερντογάν θα διαλέξει η Ευρασία και όχι τη Δύση. Όταν λέγανε όλοι θα πάει προς τη Δύση. Όπως τώρα λέγανε όλοι ότι θα κερδίσει ο Κιλιτσάρογλου. Γιατί τα λένε αυτά? Διότι βλέπουν την εικόνα που η Δύση θέλει να δώσει για την Τουρκία, αγνοώντας τι πραγματικά είναι η Τουρκία. Γι' αυτό και γίνονται λάθος εκτιμήσεις. Από σοβαρούς ανθρώπους, κατά τα άλλα. Σαφές. Θέλω να μου πείτε αν βγαίνει ένα βαθύτερο μήνυμα από την κάλπη της πρώτης Κυριακής. Είναι τι, ότι η Τουρκία κοινωνικά πια είναι διχασμένη, τριχασμένη, τετραχασμένη? Ναι, ναι. Ισχύουν αυτά? Ισχύουν. Η Τουρκία ήταν, είναι και θα είναι ορισμένη στα εξής. Πρώτον, σε επίπεδο πνευματικό, ιδεολογίας, ήταν και είναι από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας χωρισμένη στο κοσμικό και στο ιερό. Το κοσμικό κάποτε εκπροσωπούσαν οι Γενίτσαροι, ήταν λίγο διαφορετικοί από τους ουλεμάδες, τους αναλυτές και θρησκευτικούς ηγέτες του Ισλάμ και τον Σουλτάνο. Μετά οι Νεότουρκοι, στη συνέχεια ο Κεμάλ και οι επίγονοι του Κεμάλ, που είναι η πολιτική εκπροσώπηση του κοσμικού. Και έχουμε και το ιερό των ουλεμάδων του Σουλτάνου, που σήμερα εκφράζεται πολιτικά από τον Ερντογάν και τους συναυτό. Άρα λοιπόν αυτή η διαφορά υπήρχε και υπάρχει στην Τουρκία. Και συνέχεια υπάρχουν τρεις Τουρκίες. Υπάρχει η Τουρκία των παραλίων και των μεγάλων πόλεων και υπάρχει και η Τουρκία της Ανατολίας που είναι ο πυλώνας του Ερντογάν. Ο άλλος ο πυλώνας είναι ο πυλώνας των Κεμαλιστών. Και υπάρχει και η τρίτη Τουρκία των Κούρδων, των Τούρκων πολιτών όμως. Αλλά είναι Κούρδοι.
Οι οποίοι τα πήγαν καλά στη Βουλή δεδομένων των συγκυριών. Ναι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι τα πήγαν άσχημα. Τώρα. Όχι, βέβαια. Θέλω... Αυτή λοιπόν η Τουρκία υπήρχε και υπάρχουν αυτές οι διαστρωματώσεις. Είναι ορατές πλέον. Αλλά ο πολλής κόσμος ξέχασε ότι οι Τούρκοι κατά 70% είναι αντιδυτικοί. Και ξέχασαν ότι ο Ερντογάν μαζί με τον Παχτελή που πήγε πολύ καλά για αυτός. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι μειώθηκε το ποσοστό για να μπει κάποιος να του συνέλευε το 7%. Και πήγε τρεις μονάδες πάνω. Και ο Παχτελή ωφελήθηκε τελικά, όχι μόνο από αυτό, αλλά ωφελήθηκε γενικά και ανέβηκε στο 10%. Ενώ η Αξενέρε έχασε. Ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Και τα έβαλαν τώρα ουσιαστικά ο Ερντογάν με τον Παχτελή τέλος πάντων. Με όλους τους άλλους οι οποίοι αθρηστικά φτάσαν το ποσό που φτάσαν, το ποσό που φτάσανε, αλλά ο καθένας μόνος του. Δεν θα πιάνε τίποτα από όλα. Δηλαδή, εξαφανισμένοι θα ήσαν. Και αυτό φάνηκε στην Εθνοσυνέλευση, όπως πολύ σωστά είπατε. Και γενικώς, οι αναφορές που διάβαζα ήδη από τα Χριστούγεννα, που είχα γράψει τότε στο The President, το ηλεκτρονικό ναι. ένα άρθρο που εξηγούσα πώς θα ψηφίσουν οι Τούρκοι, και το οποίο φαινόταν ότι κάνω λάθος μέχρι πρότινος, οποτε την Κυριακή. Αυτό το άρθρο στο The President θα το βρουν οι ακροατές μας. Είναι The President, Δημήτρης Σταθακόπουλος, θα βρουν τα άρθρα μου εκεί. Είναι κάπου εκεί το Γενάρη γραμμένο. Τα Χριστούγεννα το είχα γράψει, το Γενάρη δημοσιεύτηκε. Όπου εξηγούσα ακριβώς πώς θα ψηφίσουν και γιατί θα κερδίσει τελικά πάλι ο Ερντογάν. Και ακριβώς, κοιτάξτε, εκεί πέρα διάβασα τα στοιχεία από τις τουρκικές πηγές για να καταλήξω κι εγώ και με τη γνώση και την εμπειρία που έχω. Έτσι, δεν μίλησα τα νύχια μου, να το πω έτσι απλά. Η διαφορά λοιπόν η δικιά μου είναι ότι εγώ διαβάζω και ακούω τι λένε οι Τούρκοι. Η διαφορά των άλλων ξένων αναλυτών κυρίων ή όσων είναι εδώ πέρα και στην Ελλάδα αμιγώς δυτικοτραφής και δυτικότροπης η σκέψη τους είναι ότι διαβάζουν τι λένε τα δυτικά έντυπα για τους Τούρκους που είναι λάθος όλα. Θέλω να σας ρωτήσω, πάμε σε δεύτερο γύρο, στις 28. Ναι. Παραμονή της Αλώσεως Κωνσταντινούπολεως. Ναι. Και η μέρα του Κιζή. Μάλιστα. 10 χρόνια του Κιζή. Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Όλα δείχνουν ότι η δεύτερη κάλπη μάλλον θα εξελιχθεί σε μια τυπική διαδικασία διότι αρχίζει και αποσυσπήρωση. Είναι έτσι, προσέξτε το ερώτημα, ή τώρα ήρθε η ώρα των αντιπάλων του Ερντογάν να τον κοιμήσουν ότι πάει για ένα περίπατο και τελικά να ιτηθεί. Ο Ερντογάν είναι μεγάλος στρατηγικός και είναι αυτοδημιούργητος κυρίως. Ο Ερντογάν δεν κατάγεται από τσάκι και δεν βρήκε τίποτα έτοιμο. Το ότι είναι αντίπαλος. Μας. Όχι, αφήστε το ότι είναι αντίπαλος. Απεδείχθη διαχρονικά ότι είναι ηγέτης στο επίπεδο της χώρας. Καταπιέζει το λαό το ένα τ' άλλο, όμως έχει ηγετικά χαρακτηριστικά. Πώς θα γίνει τώρα, θα κάνουμε το άσπρο μαύρο. Ακριβώς. Και είναι και αυτοδημιούργητος και χτυπάει, αν καταλαβαίναμε τουρκικά. Λέγεται πολύ κόσμο και ακούγαμε την ομιλία του, όχι με υπότιτλους. Πώς μιλάει στον τουρκικό λαό. Ο λόγος σου στάζει μέλη. Ο Τούρκος ακούει έναν ηγέτη να στάζει μέλι το στόμα του για τον λαό του. Αυτό και το ότι είναι αυτοδημιούργητος. Και ένα παιδί που μεγάλωσε μέσα στα θρησκευτικά ιδρύματα ουσιαστικά γιατί δεν είχε να πάει. Ναι. Και παίζει ποδόσφαιρο και όλα τα σχετικά. Άσχετα τι έγινε σήμερα. Εξάλλου σε αυτόν τον λαό αρέσει να έχει σουλτάνο από πάνω. Του αρέσει να έχει ηγέτη. Τι να κάνουμε. Δεν μας αρέσει. Δεν ψηφίζουμε. Εμείς αυτοί ψηφίζουμε. Κύριε Σταθακόπουλε, είναι μόνο αυτό ή έπαιξε ρόλο ότι έφερε στο προσκήνιο της οικονομίας. Όλους αυτούς τους Ισλαμιστές στο εσωτερικό που ενιώθαν οικονομικά ασφυξία από το κεμαλικό σύστημα. Δεν έπαιξε ρόλο ότι οι μεγάλοι οικονομικοί παράγοντες που πάνω απ' όλα ήταν πιο, ας το πω έτσι, πιο θεοκρατούμενοι ήρθαν στο προσκήνιο της οικονομίας. Γιατί το κεφάλαιο παίζει και αυτό το ρόλο του, μην ξεχνιόμαστε. Παίζει τεράστιο ρόλο. Ο πιο μεγάλος επενδυτής εσωτερικά στην Τουρκία με την εποχή των Κεμαλιστών ήταν ο στρατός. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα αυτό το ξερίζωσε. Βεβαίως συνεργάζεται και αυτό τώρα με τον Τερίντεβλε, το βαθικά του, το οικονομικό δηλαδή, και τον Πεσλίτσετε, τη συμμορία των πέντε που λέμε πράγμα κατασκευαστικών. Αυτοί είναι που κατεβάζουν κυβερνήσεις. Αυτοί να πούμε ότι φάγανε πόρτα από τον Κιλιθάρογλου, διότι και καλά δεν συνεργάζονται μαζί σας, και το πλήρωσε ο Κιλιθάρογλου έτσι. Θα μπορούσαν αυτοί να βοηθήσουν, δεν ξέρω αν θα εκλεγόταν, δεν νομίζω να εκλεγόταν, αλλά τέλος πάντων συνέχισαν να στηρίζουν Ερντογάν. Σε κάθε περίπτωση. Θυμόσαστε τι σας είχα πει τότε με τους σεισμούς. Ότι ο Ερντογάν βγήκε κερδισμένος από τους σεισμούς. Και όχι όπως λέγανε όλοι ότι θα χάσει. Κοιτούσα τη σημειολογία και τη γλώσσα του κόσμου. Που του λέγανε ότι αυτό που συνέβη δεν φταίσαι εσύ, είναι καντέρ, είναι μοιραίο. Είναι από το Θεό, τι να κάνουμε.
Αλλά το Μεχαμέτ, το έλεος του Θεού, θα μας το δώσει εσύ ως ενδιάμεσος Θεού και ανθρώπων, ως ηγέτης μας, πατηρούλης μας. Και γι' αυτό οι γιαγιάδες του χαϊδεύαν τα μάγουλα τότε στα πλάνα που βλέπαμε και του λέγανε σώσε μας. Και τι είπε? Θα λογοδοτήσουν οι υπάλληλοι που δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, θα σας δώσω και χρήματα και σας υπόσχομαι ότι θα αποκαταστήσω. Ο Κιλιτάρογλου πήγε στην περιοχή και απλώς ήταν κατακελτικός. Δεν είχε πρόταση. Οι έξι, το μόνο που τους ένωνε ήταν ο τερτογανισμός. Πρόγραμμα υλοποιήσιμο δεν είχαν. Ο Τούρκος ζητάει αλλαγή, αλλά θέλει και σταθερότητα και δεν τους έδιναν τη σταθερότητα. Πείτε μου λοιπόν, είναι ο δεύτερος γύρος θα είναι η αποσυσπήρωση της αντιπολίτευσης ή μπορεί να κοιμηθεί στη βεβαιότητα ο Ερντογάν και να ξυπνήσει? Δεν είναι τέτοιο παιδάκι ο Ερντογάν. Μάλιστα. Ο Ερντογάν έχει ετοιμάσει, να το ξέρετε αυτό, και θα γίνει και να το θυμόσαστε, αν θα ξανακάνουμε να είμαστε καλά. Τώρα θα δούμε πιο σκληρό παιχνίδι, λέτε, στη δεύτερη κάλπη από τη δική του πλευρά. Πρώτον, δεν είναι παιδάκι. Πρώτον, θα κερδίσει οπωσδήποτε. Του λείπει ελάχιστο. Ο Αν προφέρεται, όχι ο Γκάν που λέγανε οι συνάδελφοί σας στην τηλεόραση. Το G στα τουρκικά γυμουσάκι προφέρεται μαλακά. Ο Αν. Ο Αν με ένα μαλακό γου στη μέση, το πολύ. Με το 5% εσύν που πήρε, σαφώς δεν μπορεί να δώσει εντολή, πηγαίνετε όλοι έτσι μπλοκ να ψηφίσετε Ερντογάν, αλλά ένα 2% θα πάει οπωσδήποτε στον Ερντογάν, γιατί είναι πιο ακραία εθνικιστές οι ψηφοφόροι του από τους γκρίζους λύκους της Αξενέρ του Παξελίας. Άρα πιθανολογείται περισσότερο σε αποσυσπήρωση αντιπολίτευση, παρότι θα πάει για τα μάτια του κόσμου ενιαία. Ναι, θα πάει ενιαία, αλλά η Αξενέρ ήδη ετοιμάζει την επόμενη μέρα. Και αυτή είναι επέθρια και αυτή ξέρει να ελύσεται. Θα κοιτάξει την επόμενη μέρα της ατομικά πλέον, αλλά ο μεγάλος νικητής σε προσωπικό επίπεδο όλης αυτής της υποθέσεως, ναι, αναδεικνύεται ο Ιμάμογλου, ο οποίος πήρε επάνω του όλη την απολογία της ΙΤΑΣ. Σωστό αυτό. Αυτός ήταν στη τηλεόραση συνέχεια και έλεγε τι και πώς. Ο Γιαβάς, όπως είδαμε, απλά ήταν δίπλα του, τίποτα άλλο. Ο ηγέτης λοιπόν της αντιπολίτευσης για την επόμενη μέρα είναι ο Ιμάμογλου. Θα το παίξει το χαρτί του όταν θα έρθει η ώρα. Και προσέξτε τώρα τι μπορεί να γίνει. Σας το έχω ξαναπεί, εάν το θυμηθούμε το λέω. Ο Τούρκος Πρόεδρος έχει ετοιμάσει την επόμενη μέρα, όχι για να φύγει τώρα, γιατί θα έχει ανοίξει ο δάχας, αλλά έχει ετοιμάσει την επόμενη μέρα γιατί τον ενδιαφέρει πρωτίστως η ιστεροφημία του. Τον ενδιαφέρει τι αποτύπωμα ιστορικό θα αφήσει στην Τουρκία, πώς θα τον θυμούνται. Θέλει να είναι καλύτερος από τον Κεμάλ. Πάει για ισότιμος, αλλά θα ήθελε να είναι καλύτερος από τον Κεμάλ. Ήδη διοικεί περισσότερα χρόνια από τον Κεμάλ την Τουρκία και θέλει να ζήσει ένα όρομα για τα επόμενα 100 χρόνια. Μάλιστα το κέρδισε αυτό όταν ο Economist βγήκε και είπε ότι είναι οι πιο σημαντικές εκλογές του 23 οι τουρκικές, έχοντας το πιδάλιο στο τιμόνι τον Ερντογάν. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι ένα μεγάλο θεμέλιο έβαλε για αυτό που τον ενδιαφέρει ως ιστεροφημία του. Θεωρώ λοιπόν ότι η επόμενη μέρα μετά τον Ερντογάν δεν θα έχει υποχρεωτικά διάδοχο από το κόμμα του ή από τον χώρο του. Μπορεί να έχει. Μπορεί να είναι δηλαδή και ο Ιμάμογλου ή η Αξενέρ. Ναι. Αρκεί να το εξασφαλίζει την ιστεροφημία του. Ναι. Να το εξασφαλίζει την ιστεροφημία του και κυρίως οι Τούρκοι ως λαός λένε ας φάμε ψωμί και αλάτι, αλλά να έχουμε ενότητα στο κράτος, στο έθνος. Δεν κοιτάνε τόσο την ιδιωτικότητά τους. Εμείς πάμε και λένε πεινάνε, άρα εφόσον πεινάνε θα καταψηφίσουν. Δεν σκέφτεται έτσι. Ο Τούρκος λέει ας πεινάω, θέλω να έχω τον ηγέτη μου να είναι δυνατός, να φαίνεται δυνατός, να τον στηρίζω και ας πεινάω και θέλω να έχω την ενότητα του κράτους και του δημοσίου συμφέροντος. Στις δυτικές κοινωνίες και εμείς είμαστε έτσι, οι παππούδες μας ήταν αλλιώς. Εμείς πια σύγχρονοι είμαστε έτσι και λέμε ρε εσύ, με νοιάζει τσέπη μου πρωτίστως. Και παρεπιπτόντως, okay, να βάλω και πλάτη και για το κόμμα και για το κράτος και τα λοιπά. Βεβαίως να έχουμε την αξιοπρέπειά μας, αλλά και η ιδιωτικότητα, τα δικαιώματά μου είναι, έχουμε άλλο αξιακό κώδικα εμείς. Ο Τούρκος προτιμάει να καταπατηθούν τα ατομικά του δικαιώματα. Σαφώς κάποιοι δεν το ανέχονται και είναι αυτοεξορίσεις στις φυλακές. Δεν το συζητώ. Mm-hmm. Λέω για την πλειοψηφία του κόσμου. Προτιμούν λοιπόν να καταπατηθούν τα ατομικά του δικαιώματα και να φαίνεται προς τα έξω ότι είναι δυνατός. Προτιμάει να πεινάει και να στηρίζει τον ηγέτη του, αρκεί ο ηγέτης του να του δίνει το πρόσημο ότι πάνω απ' όλα είναι το έθνος και η πατρίδα. Αυτό τον ενδιαφέρει τον Τούρκο, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, ό,τι και να λέμε εμείς με αυτό το πράγμα είναι διτακτορικό, είναι ξέρω εγώ συγκεντρωτικό, είναι σαφές. Δεν τους ενδιαφέρει. Αυτή είναι μία πιθανότητα. Στο εσωτερικό
του κόμματος Ερντογάν, που επίσης είναι ένας ισχυρός παίκτης χάρη στον Ερντογάν. Βλέπετε κάποιον που θα μπορούσε να παίξει? Η μία, λέτε, εκδοχή είναι να είναι και αντίπαλος. Αν είναι από το εσωτερικό, δίνεται σε κάποιον προβάδισμα? Μελλοντικά. Η Σουλτάνη, το οποίο θαυμάζει ο Ερντογάν και αυτός έχει πρότυπο, αν κάποιος θέλει να ερμηνεύσει τον Ερντογάν, να διαβάσει τους Σουλτάνους, οπότε θα πιθανόν λόγοι τι θα κάνει ο Ερντογάν, λέω τα μυστικά μου τώρα, έτσι. Και οτιδήποτε θεωρεί λογικό σύμφωνα με τη Δύση, ή παράλογο σύμφωνα με τη Δύση, να το πω καλύτερα, να το σκέφτεται ως λογικό στην Τουρκία. Σας είπα τώρα δύο μεγάλα μυστικά μου σκέψεις. Ό,τι θεωρείται παράλογο σύμφωνα με τη Δύση, είναι λογικό σύμφωνα με την Τουρκία. Αν σκέφτεστε έτσι, θα μπορείτε να. Και διαβάστε τους Σουλτάνους, αναφέρομαι στους ακροατές σας τώρα. Mm. Και διαβάστε τους Σουλτάνους, θα μπορείτε να ερμηνεύσετε τους Τούρκους ηγέτες και δείτε τον Ερντογάν. Σας είπα δύο μεγάλα μου μυστικά. Μου τα είχε μάθει ο δάσκαλος μου, ο κλειός Σουσάρης. Άρα... Λοιπόν, όποιος σκέφτεται με τη λογική τη δυτική και δεν ξέρει για τους Σουλτάνους, δεν μπορεί να ερμηνεύσει την Τουρκία, τελεία και παύλα. Άρα εσείς δεν δίνετε πολλά. Στο μέλλον, φυσικά μιλώντας, μετά από μια διετία, τριετία, ούτε στο Χακάν Φιντάν, ούτε στον Ιμπραήμ Καλίν που ακούγονται. Όχι, γιατί όσο ικανή και να είναι, είναι στηρίγματα του σε εισαγωγικά Σουλτάνου, αλλά ποτέ όλοι αυτοί οι σύμβουλοι και μυστικοσύμβουλοι των Σουλτάνων δεν πήραν το μεγάλο κεφάλι. Μάλιστα. Να γίνουν ηγέτες. Μάλιστα. Αντίθετα, ένας ο οποίος έχει στοιχεία ηγέτη, μπορεί να εμπνεύσει το λαό, άρα το έθνος, και μπορεί να διασφαλίσει την ιστοροφημία του απερχόμενου Σουλτάνου ή τώρα του Ερντογάν, θα μπορούσε να πάρει το δαχτυλίδι διαδοχής, αρκεί να εξασφαλίσει την ιστεροφημία του απερχομένου ηγέτη, λέγοντας ότι ήταν αντίπαλος, αλλά άξιος αντίπαλος, συντήρησε την αξιοπρέπεια της Τουρκίας, συντήρησε το μεγαλείο του έθνους, τον αποκαθιστούμε, τον τιμούμε, αλλά πλέον συνεχίζουμε εμείς με τη δικιά του υποστήριξη, ευλογία, ανοχή, βοήθεια κτλ. Αυτό ακριβώς κάνει ο Ερντογάν. Προσέξτε, είναι μπροστά μας. Δεν τα διαβάζουν. Ο Ερντογάν τιμάει το Κεμάλ Ατατούρκ όσο ήταν αξιωματικός του Σουλτάνου και όσο ήταν αντιστασιακός στα βουνά κατά των μεγάλων δυνάμεων και των Ελλήνων που επιβιβάστηκαν στις πέντε μέρες το 19. Όταν ο Κεμάλ άρχισε να φεύγει από τις αξίες του Οθωμανισμού και ουσιαστικά όταν πέθανε ο Κεμάλ στις 10 Νοέμβρη του 1938 και τον διαδέχτηκε ο Ισμέτ Ινωνού, από εκεί και μετά καταγγέλει ο Ερντογάν ότι διαστρέβλωσαν τα μηνύματα του μεγάλου Κεμάλ, ο οποίος ήταν ο συνδετικός κρίκος της Νέας Τουρκίας με το Οθωμανικό παρελθόν. Πάντως, στο επίπεδο διακυβέρνησης χώρας, τον έχει ξεπεράσει σε χρόνο πια. Τον έχει ξεπεράσει σε χρόνο και με αυτόν ουσιαστικά πάλεψε. Τώρα πια παλεύει με τον εαυτό του, έχοντας πρότυπα του Σουλτάνους. Και ξαναλέω, θυμηθείτε, στα 100 χρόνια τουρκικής δημοκρατίας, 29 Οκτωβρίου του 23 θα το γιορτάσουμε, mm-hmm. θα το γιορτάζουν μάλλον, θα τιμήσει το Κεμάλ τόσο πολύ που θα λέτε μα είναι δυνατόν. Ναι, θα τιμά το Κεμάλ ως αξιωματικό του Σουλτάνου και ως αντιστασιακό αξιωματικό στα βουνά της Ανατολίας κατά των μεγάλων δυνάμεων. Δεν θα τιμήσει όμως τον Κεμαλισμό όπως εκμηνεύτηκε από τους επιγόνους των Ινωνού μέχρι σήμερα τον Κιλιτσάρογλου. Αυτά είναι σημαντικά στοιχεία να τα γνωρίζουμε για να ερμηνευτεί η Τουρκία. Άρα, δεν μπορούμε να τα ερμηνεύσουμε αλλιώς. Θεωρείτε λοιπόν ότι το δεύτερο γύρο εσείς ουσιαστικά σφύριξα και έληξε. Δεν βλέπετε. Και ενδεχομένως τώρα να σκληρύνει και προεκλογικά τους όρους, διότι έχει το κράτος, μην το ξεχνάμε. Οι υπόλοιποι δεν το έχουν. Δίνουν υποσχέσεις. Ο άλλος όμως έχει και τις κρατικές λειτουργίες. Το κρίσιμο ερώτημα μετά λοιπόν από αυτό. Τι σημαίνει για τα ελληνοτουρκικά? Προσέξτε. Επειδή πριν τις εκλογές μας τάραξε την τελευταία εβδομάδα σε επιθέσεις εντός εισαγωγικών ειρήνης, φιλίας κτλ. Αλλά υπάρχει και ένα αλλά. Είπε, όταν τελειώσουμε με τις εκλογές, απευθυνόμενος προς τον Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό, απλά τι έχουμε να κάνουμε? Αυτά που μας έχει υποσχεθεί. Και λέω εγώ τώρα, μήπως εννοείται ότι ξεκινά διάλογος? Τι έχει υποσχεθεί η ελληνική πλευρά? Σωστά. Κύριε Σαχίνη, μπορώ να ερμηνεύσω σχεδόν τα πάντα για τους Τούρκους. Ή θα εσκληρύνει τη στάση του τώρα ως απόλυτος ηγέτης και σου λέει, αφού εδώ κλείνει και ο κύκλος μου, θα σας ταράξω τώρα. Θα σας πω. Μπορώ να ερμηνεύσω την Τουρκία. Δεν μπορώ να ερμηνεύσω την Ελλάδα, δυστυχώς. Το πιο δύσκολο μου πρόβλημα ήταν να ερμηνεύσω τη στάση της Ελλάδος διαχρονικά
και την ερμηνεία και τη στάση του πολιτικού κόσμου διαχρονικά. Στην Τουρκία για μένα είναι πανεύκολο. Για μένα. Στην Ελλάδα μου είναι τρομερά δύσκολο και δυστυχώς δεν είμαι σε μήκος κύματος αντίληψης, αν θέλετε, που λειτουργεί ο ελληνικός κόσμος ή μόνο κάτι πολύ έτσι επιδερμικό, το κατ' αυτονόητο. Δηλαδή ότι η Ελλάδα ζητάει συμμαχίες πάντοτε και είναι διατεθειμένη για να έχει αυτή τη συμμαχία των μεγάλων δυνάμεων διαχρονικά και να δώσει γη και είδωρ. Η Τουρκία και αυτή θέλει συμμαχίες, ζητάει συμμαχίες, αλλά πάει στις συμμαχίες και λέει εγώ σας προσφέρω αυτό. Τι θα μου δώσετε αντάλλαγμα? Η Ελλάδα λέει δώστε μου τη συμμαχία σας και θα κάνω αυτό που θέλετε για να με προστατεύετε. Ποιοτικά και οι δύο συμμάχους ζητούν, και εμείς και οι Τούρκοι. Πλην όμως, το ποιοτικό χαρακτηριστικό προσέγγισης της συμμαχίας είναι τελείως διαφορετικό. Αλλιώς προσεγγίζουμε εμείς και ζητάμε συμμαχίες, και άλλο θέλουμε να προσφέρουμε στη συμμαχία, και άλλο η Τουρκία. Και ζητάει και πάτε ένα αντάλλαγμα. Εν διάφορη πτώση, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, πάντα κάνουμε κάποια άλλη στιγμή. Θεωρώ ότι, να πάλι, θα λέω τώρα τα μυστικά σκέψεις. Οι κεμαλιστές και οι επίγονοί τους έναντι της Ελλάδος ήταν, είναι και θα είναι αναθεωρητικοί, αλλά η προσέγγιση που κάνουν στον αναθεωρητισμό είναι επιθετική. Είναι επιθετική. Είναι το 22, είναι το 55, το 64, το 74, το 96. Η λογική του Ερντογάν ήταν και είναι αναθεωρητική και θα είναι, αλλά είναι η λογική της πολιορκίας. Σας πολιορκώ, σας πάω τα νεύρα, επέχετε κόπωσης και μου λέτε επιτέλους, βρε Ερντογάν, τι θέλεις. Και τελικά κερδίζει αυτό που θέλει, και αυτό είναι ο εξίσου επικίνδυνο με τον πόλεμο. Κερδίζει αυτό που θέλει ανέμακτα. Αυτή είναι η λογική του Ερντογάν. Το αξιακό του κώδικα αποτυπώνεται άριστα στο έργο του Λέοντα Τολστόη, Πόλεμος και Ειρήνη. Άρα, από τον χρόνο και την υπομονή, λέει εκεί πέρα. Άρα δεν θεωρείτε ότι θα παροξύνει, παρότι θα έχει. Λεκτικά ναι. Και προσέξτε, θα σας πω και δύο συγκεκριμένα γεγονότα, θα τα βρούμε μπροστά. Τον Ιούλιο θα έχουμε τα 100 χρόνια συνθήκης Λοζάνης. Θα πει ότι η συνθήκη Λοζάνης είναι νεκρή. Δεν μπορεί να ισχύει η ΕΣΑΗ. Γιατί αν ισχύει η ΕΣΑΗ, τότε να ισχύει και η συνθήκη του Κιουτσούκη Αναρτζή, ας πούμε. Οι συνθήκες, θεωρεί ο Ερντογάν, όπως ερμηνεύει, αλλά Τούρκα, έτσι, υποκειμενικά δεν σημαίνει ότι έχει δίκιο. Εγώ ερμηνεύω τον Ερντογάν τώρα τι λέει. Όχι ότι έχει δίκιο. Λοιπόν, ο Ερντογάν λοιπόν λέει ότι η συνθήκη αυτή έχει τελειώσει, έχει λήξει, έχει περατωθεί, έχει κάνει τον κύκλο της, έχει υπερκαλυφθεί από σύγχρονους νόμους διεθνείς και αποφάσεις νομολογίας του Διεθνούς Δικαστηρίου και πρέπει να εναρμονίσουμε σύμφωνα με τα σύγχρονα και όχι με το τι λέει η Λοζάνη. Άρα λοιπόν, ο αναθεωρητισμός του λεκτικά και σε όξυνση θα γίνει με αφορμή τη Λοζάνη και θα αναφερθεί στην αποστατικοποίηση των νησιών και πάει λέγοντας. Μάλιστα. Όταν θα γιορτάσουν αυτοί τα 100 χρόνια Τουρκικής Δημοκρατίας τον Οκτώβριο, θα έχουμε και άλλη ένταση. Και όταν θα φτάσουν τα Χριστούγεννα και τις μέρες του χειμώνα, κεντρικές μέρες του χειμώνα, και θα αρχίσουμε να μπαίνουμε πια στο 24, τότε θα δούμε το αληθινό πρόσωπο του Ερντογάν και την οικοδόμηση και προς την εξωτερική πολιτική της ευρύτερης γεωπολιτικής του, τη στροφή του προς την Ευρασία όπως έχει ανακοινώσει και πάει. Και εκεί πέρα πλέον θα είναι πασιφανές ποιο στρατόπεδο έχει διαλέξει, ακόμα και σε αυτούς που αρνούνται να καταλάβουν ποιο στρατόπεδο έχει διαλέξει. Και εμείς έχουμε διαλέξει ένα άλλο στρατόπεδο. Και εδώ πέρα έρχεται να επαληθευτεί, εγώ δεν είμαι στρατιωτικός αναλυτής, αλλά στρατιωτικοί αναλυτές που τα λένε και τους φιλοξενείτε, ότι κάποια στιγμή η σύγκρουση των πολιτισμών, την εποχή του Χάντιγκτον και τα λοιπά, ναι. Θα επισυμβεί. Δηλαδή το ότι δεν γίνεται αύριο μεθαύριο δεν σημαίνει ότι δεν θα συμβεί. Αυτά τα έχουν πει όλοι οι μεγάλοι γεωπολιτικοί, ξαναλέω, τη Δύση θα επισυμβεί. Είναι νομοτελειακό. Έχουμε αυτή τη στιγμή τις θεωρίες αυτές του Μακίντερ και των άλλων για το Heartland και για το Rimland, δηλαδή για την Ευρασία ουσιαστικά, που λέει ότι εκεί πέρα είναι οι πηγές ενέργειας, οι πηγές ύδατος, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, δημογραφική αύξηση πληθυσμών. Σε αντίθεση με τη Δύση, η οποία, όπως κατέθεσε ο Υπουργός στην Ουκρανία, έχει έλλειμμα ενεργειακό, διατροφικό και είμαστε και σε δημογραφική παρακμή. Είμαστε ένα προς έξι προς τον άλλο κόσμο, η Δυτική. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν βγαίνει εξίσωση. Τι να κάνουμε, δηλαδή, το πάνω χέρι, μετά από 500 χρόνια πρωτοκαθεδρίας της Δύσης, λόγω αποικιοκρατίας και εκμετάλλευση των πόρων του παλιού τρίτου κόσμου, αυτό έρχεται στο. Είναι νομοτελειακό, δηλαδή κάνει το κύκλο του. Δεν ξέρω αν θες τη δική μας ζωή τον παρόντα χρόνο. Αλλά αυτό δεν γίνεται να μην έρθει στην ανθρωπότητα. Τα λένε μεγάλα
πνεύματα της Δύσης, ξαναλέω, όχι Κινέζοι, οι Ρώσοι. Λοιπόν, κύριε Σταθακόπουλε, θα πάω πολύ γρήγορα σε επισημάς ακροατών. Σας παρακαλώ, δώστε γρήγορες απαντήσεις, γιατί είμαστε και εκτός χρόνου, αμήλικτος ο χρόνος. Uh-huh. Αλλά είναι εξόχως ενδιαφέροντα τα περισσότερα από τα ερωτήματα ή τις παρεμβάσεις. Το ένα το απαντήσατε εδώ πέρα του φίλου του Σπύρου για το ελληνοτουρκική φιλία που έλεγε πριν τις κάλπες το μετά. Ο Βαγγέλης από Θεσσαλονίκη λέει: έβλεπα τις ειδήσεις στο Open προχθές, όπου ήταν καλεσμένος ο κύριος Σταθακόπουλος, και ζήτημα είναι να τον άφησα να μιλήσει 1-2 λεπτά. Χαιρόμαστε να τον ακούμε εδώ αναλυτικά. Άλλος, ο Γιάννης από την Αθήνα, ένα σχόλιο για τον κύριο Σταθακόπουλο. Συγχαρητήρια, λέει, όχι τόσο για το αποτέλεσμα της ανάλυσής του, αλλά περισσότερο για τη ροή της σκέψης του μέχρι την εξαγωγή του αποτελέσματος. Ήταν απόλυτα στο επίκεντρο όταν έλεγε ότι τον πρόεδρο Ερντογκάν τον ενδιέφερε μόνο να μην χάσει τον πρώτο γύρο, ακόμη και αν πάει στο δεύτερο, ώστε να τον κερδίσει. Άλλος φίλος, ο Σπύρος. Το απαντήσατε για το περί ειρήνης που είπατε μετά. Και σε άλλο φίλο επίσης που κάνει το ίδιο ερώτημα, βλέπετε ποια είναι η αγωνία εδώ. Καλημέρα, λέει άλλος φίλος. Εάν είχε γίνει νοθεία στην Τουρκία εδώ που είμαστε υπέρ του Ερντογάν, θα το προβάλαμε ή γι' αυτό κάνουμε μούγκα για να περάσουμε τα συμφωνημένα? Μα και νοθεία να έχει γίνει, λέω εγώ, με 49,5, άντε να πείσεις τώρα ότι έγινε νοθεία. Αν γινόταν νοθεία, θα κέρδιζα τον πρώτο γύρο. Ακούστε. Το θέμα της νοθείας στην Τουρκία, για να το λύσουμε, να το εξηγήσουμε. Η αντιπολίτευση είχε στείλει 500.000 μορφωμένους ανθρώπους, εθελοντές, να ελέγχουν στα εκλογικά κέντρα τυχόν νοθεία. Νοθεία με την έννοια της αλλίωσης αποτελέσματος επί ψηφοδελτίου, όχι. Νοθεία, αν και κατά διάμον θα μπορούσε να γίνει και πράγματα που μπορούσε να γίνει. Όχι. Το πρόσεξαν αυτό οι Ερντογανικοί και δεν το έκαναν. Όμως στην Τουρκία υπάρχει ακόμα ο κομματάρχης, όπως στη δεκαετία του 50 και του 60 στην Ελλάδα, όπου παίρνει τον κόσμο ως ρεαγιά, ρεαγιά σημαίνει κοπάδι, το ραγιά εμείς το ξέρουμε, και τους πηγαίνει εις οριδών να ψηφίσουν αυτό που θέλει ο κομματάρχης να ψηφίσουν, γιατί τα παιδιά τους είναι εκτεθειμένα στις δουλειές τους, στις δημόσιες υπηρεσίες που δουλεύουν, όπου δουλεύουν τέλος πάντων, και θα ψηφίσει αυτό και θα το δω αν ψήφισε ή όχι. Υπάρχει αυτή η λογική. Μάλιστα. Ο Σάκης. Ερώτηση, λέει. Κύριε Σταθακόπουλε, μήπως συμβαίνει και η ίδια τακτική εδώ όπως με Τουρκία? Δηλαδή, έχουμε γενικότερα μια αντιπολίτευση που το μόνο που λέει είναι να φύγει ο Μητσοτάκης χωρίς ουσιαστικές προτάσεις, και σου λέει ο Παπατζήμ Μητσοτάκης, εγώ έχω τα πάστα, κουπόνια, σίτες και τα λοιπά. Οι άλλοι δεν έχουν ούτε αυτά και στο κάτω-κάτω, και να χάσω πάλι με κουπόνια θα τρως. Λαέ, τα δικά μου θα κάνουν, γιατί να φύγω? Εντάξει, τώρα αυτό είναι αφορά το δικό μας. Λοιπόν, ο Νικόλας, καλημέρα στο μόνο σοβαρό αναλυτή και γνώση των τουρκικών θεμάτων. Μπορεί να υπάρχουν κι άλλοι, εγώ τουλάχιστον, λέει, δεν τους γνωρίζω. Η μετά Ερντογάν εποχή πώς μπορεί να υπάρξει, όταν αυτή τη στιγμή η οικογένεια Ερντογάν και συναυτό δεν είναι και λίγοι? Έχουν στα χέρια τους κράτος, υπηρεσίες, ένα μεγάλο μέρος εξωστρεφούς οικονομικής δραστηριότητας. Δεν μιλώ για ό,τι άλλο διαχειρίζονται που δεν φαίνεται μαύρη οικονομία. Θα μπορέσει μια τέτοια διαδοχή να γίνει με όλους αυτούς να διατηρούν όσα κατέχουν και χωρίς συγκρούσεις, εφόσον επιχειρηθεί να τους αφαιρεθούν? Σύντομη απάντηση, αν μπορείτε. Βεβαίως. Δεν θα τους αφαιρεθούν τώρα, αλλά δεν θα γίνει και σύγκρουση. Και μάλιστα είδαμε και τον Κλιτσάρογλου να έχει πει από πριν: αν κερδίσουμε, μην βγαίνετε στον δρόμο, θα πανηγυρίσετε και θα γίνει η θαυμασία, θα γίνει εμφύλιο στην Τουρκία, θα χτυπηθούμε. Γιατί έχουν διαφορές, έτσι. Αλλά και πράγματι ο κόσμος υπάκουσε τους δύο ηγέτες, και τον. Μάλλον αρχηγούς, ηγέτη ένας αρχηγός ο άλλος, και τον Κλιτσάρογλου και τον. Τον πρόεδρο Ερντογάν, και δεν βγήκαν στο δρόμο ο κόσμος, και ορθώς. Αλλά συγκρούσεις σε επίπεδο καφενείων, τοπικών κοινωνιών κτλ. Εντάσεις υπάρχουν. Τώρα, η επόμενη μέρα στον Ερντογάν, γνωρίζει ο Ερντογάν ότι έρχεται το βιολογικό πέρας κάποια στιγμή και θέλει να έχει καλά γεράματα, όσο γιατί οι ηγέτες είναι κλονισμένοι, έτσι κι αλλιώς. Και οι δικοί του άνθρωποι ήδη έχουν κάνει την πάζα τους και έχουν επενδύσει σε Μάλτα, στην Ευρώπη, έχουν επενδύσει στη Γαλλία, έχουν επενδύσει στο Λονδίνο. Πάω παρακάτω. Έχουν κάνει την πάσα τους, αλλά η επόμενη μέρα ξέρουν ότι θα έρθει. Κύριε Δημήτρη μου, ετοιμάζουν τον ηγέτη της επόμενης μέρας. Βοήθησαμε, γιατί έχω βροχή εδώ πέρα τα μηνύματα. Λοιπόν, ωραία. Άλλος φίλος, μήπως η κρυφή ελπίδα των εδώ πολιτικών ελίτ να χάσει ο Ερντογάν τις εκλογές σχετίζεται με τις συμφωνίες που έχουν γίνει στο παρασκήνιο και θα τους βόλευε να χάσει για να μην αναγκαστούν να μπουν μπροστά να τις εφαρμόσουν? Μία ατάκα. Ναι, είναι πολύ πιθανό αυτό. Μάλιστα. Άλλος φίλος εδώ, ο Ευτύχης. Πείτε στον κύριο καθηγητή, με Ερντογάν στην εξουσία, οι δυτικοί τελικά θα δώσουν αυτά που θέλει χωρίς να ζητήσει πλέον συνεργασίες με τους Ρώσους? Οι δυτικοί
θεωρούν τον Ερντογάν αναγκαίο κακό, προσπαθούν να τον κρατήσουν, να τον δελάσουν στο από εδώ Μαδρί. Πράγματι μπορούν να δώσουν πράγματα για να τον κρατήσουν από εδώ. Όμως γνωρίζουν πολύ καλά, και αν δεν το γνωρίζουν, κακό του κεφαλιού τους. Ότι ο Ερντογάν έχει στρέψει. Και έχει στρέψει γιατί θέλει αυτός. Γιατί έχει πιστεί ο τουρκικός λαός κατά 70% ότι το μέλλον του είναι αλλού. Δεν είναι στη Δύση. Μάλιστα. Ο Νίκος από το Λονδίνο, τέλος, ποια βιβλία προτείνετε πρόχειρα για να κατανοήσουμε καλύτερα την τουρκική πραγματικότητα, κύριε Σταθακόπουλε? Θεωρώ ότι το έργο, το πολύτομο έργο, τρίτομο, η Οσμανική πραγματικότητα του Νεοκλή Σαρή, εκδόσει Αρσενίδη, αν το βρούνε, γιατί έχει εξαντληθεί, θα βοηθήσει να καταλάβετε τις δομές σκέψης της Τουρκίας που έρχονται μέσα από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και σήμερα εφαρμόζει κατά γράμμα, εξυγχρονισμένα βέβαια, ο πρόεδρος Ερντογάν, Οσμανική πραγματικότητα. Οπωσδήποτε το έργο του Σπύρου του Βριώνη, του Μαΐμνη, του καθηγητή του Μπέρκλεϊ, η παρακμή του μεσαιωνικού ελληνισμού και η διαδικασία εξλαμισμού της Μικράς Ασίας. Εδώ ο Νίκος λέει να το διαβάζετε καλύτερα, κύριε Σταθακόπουλε, γιατί εκεί ερμηνεύεται η Ελλάδα. Που είπατε, δεν μπορώ να ερμηνεύσω την Ελλάδα. Ελάτε, ελάτε. Ναι, λοιπόν, και οπωσδήποτε αυτά τα έργα, οπωσδήποτε, και από εκεί και πέρα, αν το βρουν, να διαβάσουν το βιβλίο του, έχει μεταφραστεί στα ελληνικά, του Ζιγιάκη Οκάλ, του πνευματικού πατέρα του Κεμάλ, που λέγεται Αρχές Τουρκισμού, που εκεί πέρα ακριβώς είναι ένα μικρό βιβλιαράκι. Κούρδος στην καταγωγή. Κούρδος στην καταγωγή, φίλη Ζάζα από το Διγιάρμπακιρ, όπου αυτός που έθεσε το τουρκικό εθνικισμό ήταν Κούρδος. Και ενέπνευσε και το Κεμάλ. Αυτό πρέπει να το διαβάσουμε για να καταλάβουμε πού εδράζεται και πού στηρίζεται ο τουρκικός εθνικισμός. Και από εκεί και πέρα, στα σύγχρονα έντυπα, να προσπαθούν να διαβάζουν τι γράφουν οι Τούρκοι για τον εαυτό τους και αναλύουν για τον εαυτό τους, και όχι τι αναλύουν οι Δυτικοί για τους Τούρκους. Λοιπόν, κύριε Σταθακόπουλε, είναι προφανές ότι θα τα ξαναπούμε και πριν το δεύτερο γύρο και μετά από αυτόν. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά, γιατί απαντήσατε όσο πιο σύντομα μπορούσατε σε ακροατές. Πολλούς τους αδικό, αλλά δεν μπορώ να τα διαβάσω όλα. Και αυτό δείχνει το ενδιαφέρον που προκαλείτε και έχετε ανοίξει ένα παράθυρο σκέψης. Εγώ το κρατάω στα θετικά της εκπομπής. Την παρουσία σας, πιστέψτε με, ειλικρινά το λέω. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Ευχαριστώ, κύριε Σαχίνη, και στους ακροατές. Καλημέρα.